Φίλες και φίλοι, και θέμα της εκπομπής μας, θέμα θα έλεγα πολύ καυτό, οι τράπεζες σπέρματος και τι συμβαίνει στον τομέα αυτό. Σε ένα τομέα που όλη η Ελλάδα ήξερε, ποτέ θα έλεγα δεν το συζητούσαμε, ποτέ δεν το κουβεντιάζαμε και ξαφνικά πέρασε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Και είπαμε, πω, τράπεζες σπέρματος, σπέρμα από άγνωστους δότες, χιλιάδες τα παιδιά που έχουν γεννηθεί και γεννώνται από σπέρμα αγνώστων δοτών. Στις περιπτώσεις, που οι άνδρες έχουν στηρότητα, είναι μη γόνιμοι, τότε καταφεύγουν οι γιατροί στην πρόταση της ετερολόγου σπερματενχύσεως, όπως λέγεται. Χθες ακούστηκε από κάποιον, σε κάποιο κανάλι, ότι αυτή η μέθοδος συνεχώς μειούται. Λάθος. Όπως με έλεγε ο κύριος Μαμάς προηγουμένως, έτσι δεν είναι κύριε Μαμά, διωγγούται. Και θα διωγγώνεται. Διωγγώνεται αυτή η μέθοδος, δηλαδή της ετερολόγου σπερματενχύσεως, από σπέρμα αγνώστων δοτών. Να σας πω ακόμη ότι υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να τα κουβεντιάσουμε σήμερα και ενδεχομένως αύριο, με τη βοήθεια του Θεού, να πάμε και στο θέμα της στηρότητας γενικότερα στην Ελλάδα. Τεράστιο. Υπάρχει το θέμα της πατρότητας. Τι γίνεται αν ο άγνωστος δότης αργότερα, μπορεί να συμβεί και αυτό, πει ή μάθει ότι γεννήθηκε ένα παιδί από το σπέρμα που έδωσε. Τι γίνεται από πλευράς νομικής κάλυψης, πώς κατοχυρώνεται το ζευγάρι. Τι γίνεται με το δότη που μπορεί να διεκδικήσει και να πει αυτό το παιδί έγινε με σπέρμα δικό μου, αν το μάθει. Ακόμη, υπάρχουν γιατροί που λένε γιατί δεν εισάγουμε, δεν υπάρχει σπέρμα πλέον στην Ελλάδα. Πολλοί διαπιστώνουν ότι έχουμε ασθενές σπέρμα. Σε ένα πολύ μεγάλο, σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, λένε οι γυναικολόγοι και αυτοί που ασχολούνται με την επεξεργασία σπερμάτων. Κακό αυτό. Μιλάνε και για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Ότι οφείλεται γενικά στη ζωή μας και στη ρύπανση της ατμόσφαιρας αυτή, αν θέλετε, η εξασθένιση του σπέρματος. Λένε λοιπόν να εισάγουμε σπέρματα από το εξωτερικό, θα το κουβεντιάσουμε και αυτό. Επίσης το θέμα της νομοθετικής κάλυψης. Μου έλεγε προηγουμένως στο διαφημιστικό διάλειμμα ο κ. Τρομπούκης, που λέει: κοίταξε να δεις, κάποτε πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική κάλυψη. Κάποτε πρέπει να γίνει ένα νομοσχέδιο που να αφορά, το επεσήμανε και ο φίλος μας ο κ. Πολίτης. Το επεσήμανε ο ειδικός, ο συντονιστής στο κέντρο ειδικών λοιμόξεων, το επεσήμανε και λέει: υπάρχει νομοθετικό κενό. Τι γίνεται με όλες αυτές τις ιστορίες και τι κάνει το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας εδώ και χρόνια. Το ξέχασε αυτό το πρόβλημα. Θα ρωτήσω όμως τον κ. Δημητρούλη. Στο θέμα της αιμομιξίας θέλω να επανέλθουμε γιατί μου λένε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και τελικά ποια είναι η δική σας άποψη. Ο κύριος Τρομπούκης μας είπε ότι είναι πολύ περιορισμένες οι πιθανότητες να έχουμε φαινόμενα, να έχουμε κρούσματα αιμομιξίας. Ο κύριος Μαμάς μας λέει ότι κάθε δότης που πάει και δίνει σπέρμα μπαίνει σε ένα πρόγραμμα εξάμηνος, σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Δίνει σπέρμα όμως κάθε εβδομάδα. Και αρχίζει πλέον να ελέγχεται η γεωγραφική κατανομή του πώς μοιράζεται στην Ελλάδα το σπέρμα του. Για να μην έχουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή πάρα πολλές χορηγήσεις του ίδιου σπέρματος. Και έχουμε 20 παιδιά, ας πούμε, σε μια περιοχή από τον ίδιο δότη. Θα θέλω να απαντήσω με την πολύχρονη πείρα μου ότι στο κέντρο βιογενετικής ορίζουμε μέχρι 4 παιδιά. Στην Αγγλία έχουν 5. Όταν λοιπόν ο δότης μπορέσει να γονιμοποιήσει και να αρθούν τα παιδιά αυτά όσο μπορούμε να τα ελέξουμε, τον σταματάμε παντελώς και δεν ξαναχρησιμοποιούμε αυτό το σπέρμα. Αυτό είναι η ταυτότητα που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να μου δείξετε. Να δω πώς χρησιμοποιείτε εσείς. Αυτά είναι εσείς τα πρωτόκολλα του κέντρου βιογενετικής. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ, αυτό είναι για την πατρότητα που θέλετε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε πώς καταγράφονται και κωδικοποιούνται τα χαρακτηριστικά ενός άγνωστου δότη από μία τράπεζα σπέρματος. Εδώ λοιπόν αναφέρεται ότι ο τύπος του σώματος, η θρησκεία, η ομάδα του αίματος, η φυλή, το χρώμα των οφθαλμών, η χρειά του προσώπου, το ύψος, το βάρος, η θρησκεία, τα αφροδίσια νοσήματα, η ημερομηνία γεννήσεως φυσικά, έχει κωδικό, του παίρνουν το όνομα, το οποίο χάνεται μετά. Περνάει σε ένα κωδικό μέσα. Δεν υπάρχει όνομα, δεν υπάρχει διεύθυνση. Φυσικά ο κύριος Δημητρούλης ξέρει ποιος είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως θα δείτε εδώ, λέει κώδεξ δότου. Μπαίνει σε κώδικα και περνάει μετά στα κομπιούτερ. Από εδώ βλέπουμε ότι έχει και ένα γενετήσιο ιστορικό. Αρχίζουν και εξετάζουν τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέλφια, τον παππού, τη γιαγιά. Και βλέπουμε από κάτω μία κατηγορία
νοσημάτων τα οποία καταγράφονται αν τα έχει περάσει ο ίδιος ή συγγενείς του. Κυκλοφοριακά νοσήματα, ασθένειες αίματος, επιληψία, ψυχοπαθητικές αναμαλίες, κατάχρηση νοπνεύματος, κατάχρηση φαρμάκων, χημικές επιδράσεις, αλλεργικές, αλλεργία, αναμαλία οφθαλμών, διαβήτης, ουρική αρθρίτης, λευκοδερμία και άλλα πολλά να μην σας κουράζω, τα οποία περνάνε και φυσικά το, θα έλεγα, το μορφωτικό του επίπεδο καταγράφεται. Αυτό δεν σημαίνει ρατσισμό, σημαίνει ότι στην προσέγγιση που γίνεται με το ζευγάρι, για να κερδίζουμε χρόνο, τα λέω εγώ που μου τα έχουν πει εδώ και χρόνια, στην προσέγγιση βλέπουν το επίπεδο των μορφωτικών του ζευγαριού. Mm-hmm. Βλέπουν και τι θέλουν, τους λένε και ποιος είναι ο δότης, αλλά του λένε μόνο κωδικά χαρακτηριστικά. Δεν μαθαίνουν ποτέ το όνομά του, όπως ο δότης δεν μαθαίνει το ζευγάρι. Έτσι δεν είναι. Και εξετάσεις που είναι βασικές, τι γίνονται. Λέει, και, και η να μην κουράσουμε, όχι. Να μην κουράσουμε, είναι και οι ιατρικές εξετάσεις. Και υπάρχει και ένα τυπικό συμφωνητικό, αλλά θα ρωτήσω τον κύριο πολίτη εδώ. Υπάρχει ένα τυπικό συμφωνητικό, το οποίο συντάσσεται για να προστατεύσει το γιατρό, το γυναικολόγο και την τράπεζα. Και σας ρωτάω εσάς τώρα. Σε περίπτωση που ο δότης αύριο το πρωί μάθει ότι το παιδί είναι δικό του που έκανε ένα ζευγάρι τεράστιο, ή το ζευγάρι μάθει το δότη και πει εμείς δεν θέλαμε από αυτό να κάνουμε παιδί, καλά, σε αυτή την περίπτωση θα αναλάβει τις ευθύνες το ζευγάρι, αλλά όταν ο δότης διεκδικεί στο παιδάκι. Υπάρχει καταρχήν υπάρχουν καταρχήν οι διατάξεις του αστικού κώδικα, και ότι εφόσον είναι μέσα στο γάμο, και πρέπει να είναι μέσα στο γάμο καταρχήν προϊόν, η όλη διαδικασία, πρέπει να είναι παντρεμένοι οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τεκμήριο το οποίο μέσα στο γάμο είναι αμάχητο. Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα ουσιαστικά, και θα φανόταν και καταχρηστική ενδεχομένως η απέτηση του. Να τους πάρουν το παιδί πίσω. Ακριβώς. Αλλά πρέπει, εδώ είναι και το θέμα της νομοθεσίας, ότι θα έπρεπε να διασφαλίσει, να διασφαλίσει το αδιάβλητο της διαδικασίας, ότι δεν θα έπρεπε ποτέ ενδεχομένως να μάθουν τον ποιος είναι ο δότης. Αυτό είναι και θέμα τράπεζας. Αυτό είναι θέμα τράπεζα σπέρματος, αφού το βλέπουμε εδώ. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε, και αυτό είναι ένα θέμα νομοθετικής ρυθμίσεως, αν θα πρέπει να επέμβουμε ή να παρέμβουμε στις σημερινές διατάξεις του αστικού κώδικα, ο οποίος βέβαια έχει μια άλλη δομή, ότι ήταν ο κανονικός τρόπος της γονοποίησης. Αυτά λέτε εσείς, αλλά ο κύριος Τρομπούκης μου λέει ότι εγώ νιώθω ακάλυπτος νομικά, μου έλεγε. Ήθελα να προσθέσω το εξής. Όταν έρχεται το ζευγάρι, και ο σύζυγος και η σύζυγος, θα πει ότι δέχονται. Με τεράστια ψυχολογικά προβλήματα στην αρχή, πάντα. Με φοβερή πίεση, με φοβερή καταπίεση, δέχονται το σπέρμα του δότου. Από την άλλη πλευρά, ο δότης, εφόσον δίνει το σπέρμα, δεν το δίνει με σκοπό να γίνει πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, με τη συγκεκριμένη μητέρα, έρχεται και δίνει σαν να δίνει ένα όργανο σώματος για δωρεά. Οπότε δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Θέλω όμως εκείνο να συμπληρώσω. Αυτό που λέω, θέλω μια νομοθετική ρύθμιση και κάλυψη. Και κάλυψη. Και αυτό κάλυψη. Έχει σημασία. Διότι αυτή τη στιγμή μας λέει και ο αγαπητός κύριος Δημητρούλης ότι κάνει όλες αυτές τις εξετάσεις, συν το ιστορικό, ιατρικό ιστορικό κλπ. Ποιος τις κάνει? Ποιος τις κάνει? Ο γυναικολόγος, ο ουρολόγος. Ουρολόγος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν έρχεται κάποιος στο δικό σας εργαστήριο, τον στέλνετε στο γυναικολόγο να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Αφού συνεργαζόμαστε, έχουμε ομάδα. Ναι, βεβαίως. Στέλνετε. Εάν τα πράγματα. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχει περίπτωση να δουν πλαστά πιστοποιητικά υγείας? Όχι, δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Διότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, ότι το σπέρμα στις τράπεζες που είναι, δεν υπάγεται στο νόμο των μεταμοσχεύσεων, στον οργάνο μεταμοσχεύσεων. Δεν υπάρχει νόμος να το καλύπτει. Ούτε στο νόμο αυτόν που κάνουμε μεταγγίσεις αίματος. Είναι εντελώς ξεκάρφωτο. Ακάλυπτο νομικά. Ακάλυπτο. Κοιτάμε λοιπόν μια νομική κάλυψη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο μέλλον, τώρα που άρχισε και φαίνεται λίγο το παγόβουνο, θα μας κατηγορούν, θα μας εκβιάζουν πολλά ζευγάρια, πάρα πολλά ζευγάρια. Και αν είναι δυνατόν το κράτος. Εσείς φοβάστε δηλαδή, με συγχωρείτε, ότι η αυθόρμητη, αν θέλετε, η καταγγελία μιας γυναίκας που βγαίνει και λέει έπαθα αυτό το πράγμα. Βγήκε αυτή τη στιγμή η Κατερίνα που λέμε και λέει: εγώ έπαιρνα σπέρμα από τον κύριο Μιχόπουλο. Αποδείξτε εσείς ότι έπαιρνε ή δεν έπαιρνε. Καταδικάζουμε όμως τον κύριο Μιχόπουλο. Τον έχουμε κρεμάσει αυτή τη στιγμή τον κύριο Μιχόπουλο. Που δεν ξέρουμε αν είναι έτσι, διότι από ό,τι εγώ τουλάχιστον συνεργαζόμουν μέχρι το 1990 μαζί του, και είναι ένας άψογος επαγγελματίας και άψογος επιστήμονας. Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είδα κάποιο ψόγο στη δουλειά του. Από την άλλη όμως πλευρά. Θέλετε να πείτε ότι πριν περάσουμε το στάδιο της έρευνας, μιας έρευνας σε βάθος και πλάτος, που θα αποδείξει αν υπάρχει ευθύνη ή όχι στο εργαστήριο του κ. Μιχόπουλου, να μην καταδικάζουμε κανέναν. Βεβαίως δεν καταδικάζουμε κανέναν. Και αν είναι δυνατόν το κράτος,
Επειδή πιστεύουν πολλοί ότι γίνεται μια εκμετάλλευση. Εκμετάλλευση το σπέρμα δεν γίνεται, μια εξυπηρέτηση γίνεται. Τουλάχιστον εγώ ξέρω τις τιμές που έχω και ξέρω όλα τα ζευγάρια που περάσαν από το δικό μου εργαστήριο. Μπορεί να γίνει μια κρατική τράπεζα σπέρματος. Να μην έχουν καμία σχέση τα ιδιωτικά. Να ξέρουμε ότι θα στείλουμε τον πελάτη μας σε μια κρατική τράπεζα να πάρει το σπέρμα. Τότε πάτε με συγχωρείτε, πάτε στο βασικό ερώτημα, στο κρατικό ερώτημα που υπέβαλε ο κύριος Μαμάς που λέει πού θα βρούμε τους δότες. Γιατί και το κράτος θα πρέπει να σκεφτεί ποιοι θα είναι οι δότες που θα δίνουν σπέρμα. Θα έχουμε εμείς θα είναι ένα είδος όπως οι εθελοντές αιμοδότες. Θα πρέπει να είναι και οι εθελοντές σπερματοδότες. Νομίζω ότι είπαμε ότι υπάρχει ένα νομοθετικό κενό και πρέπει να πάρει συγκεκριμένη θέση πολιτεία. Από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε. Και πρέπει να μπουν ορισμένοι κανόνες στο παιχνίδι. Σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ως προς τους δότες, ως προς τους λήπτες. Όπως είπαμε, αν εισάγουμε σπέρμα, αν εξάγουμε σπέρμα, αν μπορούμε να δώσουμε σε άτεκνα ζευγάρια. Σε ανύπαντρα ζευγάρια. Ήθελα να καταλήξω αυτή τη στιγμή. Όχι, πρέπει να πάρουμε όλες τις θέσεις. Έγινε ένα πλαίσιο νόμο 92. Πριν πάμε. Έχουμε προβλήματα. Θα παρουσιαστούν και άλλα προβλήματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα στο γεγονός του νομικού κενού και επομένως της ανάγκης συμπληρώσεως του κενού αυτού και της νομικής καλύψεώς του πλέον. Ήδη έχουμε θέμα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Κάτι θα πρέπει να κάνει το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Κάτι θέση. Θα πρέπει να κάνετε και εσείς και εσείς οι νομικοί. Και σύντομα μάλιστα. Μου επιτρέπετε. Αυτό είναι απόλυτα αποδεκτό. Η πολιτεία είχε μια καθυστέρηση, θα έλεγα υπέτεια καθυστέρηση, τώρα και βάσει του γεγονότος αυτού. Να πάμε όμως πιο επιτροπή. Συνιστάται επιτροπή. Επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν μου επιτρέπετε, ποια είναι τα τέσσερα θέματα βασικά, τα έχουμε ήδη θίξει. Το πρώτο είναι το θέμα της δημόσιας υγείας, τα οποία πρέπει να. Το θέμα της νομοθετικής καλύψης. Πώς ελέγχεται τελικά ο δότης. Πώς ελέγχονται οι δότες. Και πώς ελέγχεται και γενετικά και το κληρονομικό υλικό. Το δεύτερο είναι το θέμα. Τα προβλήματα τα ηθικά και τα ιδεολογικά, αν δηλαδή μπορεί ανήπαντρη γυναίκα, τα είπατε, αν μπορεί κάποιο μετά θάνατον, εάν μπορεί κοκτέιλ σπέρματος, αυτά είναι τα ηθικά και τα ιδεολογικά. Ένα θέμα. Όλα αυτά. Λεσβείες πηγαίνουνε. Ναι, εγώ τα απορρίπτω. Σα ζητάνε λεσβείες σπέρμα. Ήρθανε και το απέρριψαν. Ναι. Πολλές φορές έχουν καταφύγει σε εσάς, όχι. Γιατί αν είναι ένα περιστατικό. Εντάξει, τρία περιστατικά ήταν που είχε και μικρή με την κόρη που τα απέρριψα. Όχι, Βέλγιο. Δεν το δέχομαι. Με 200 περιστατικά με λεσβείες. 200 περιστατικά λεσβειών που πηγαίνουν σε τράπεζες σπέρματος επειδή θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδί, αλλά δεν θέλουν γάμο και σύζυγο. Δεν θέλουν να είναι αποσύζυγο. Η Σουηδία το αποκλεί. Εγώ λέω όχι. Η Σουηδία το αποκλεί. Πάμε λοιπόν ηθικά και δεοντολογικά θέματα τα οποία. Κοινωνικής ασφαλίσεως και το τέταρτο είναι το θέμα της πατρότητας και αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να παρέμβουμε στη διατάξη του αστικού κώδικα. Λοιπόν, και αυτό είναι τεράστιο. Μέσα στο θέμα, είναι τεράστιο. Εδώ τεράστιο. Εγώ ξέρω ότι έχετε και εσείς έχετε αντιμετωπίσει περιστατικά παλαιότερα και κυρίως πρέπει να έχετε αντιμετωπίσει ο κ. Τρομπούκης αμφισβήτηση της πατρότητας εκ των υστέρων. Το θέμα της πατρότητας νομίζω ότι ο κάθε δότης που έρχεται. Το πρωταρχικό μας μέλημα είναι ότι θα υπογράψει μια συγκεκριμένη φόρμα ότι το σπέρμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για σπερματέγχυση. Δεν μένει κενό. Και ο δότης που έρχεται. Ναι, αλλά η αμφισβήτηση εκ των υστέρων, εφόσον υπάρχει γενικότερο νομοθετικό κενό, μπορεί να γίνει. Έχω την εντύπωση ότι έχετε αντιμετωπίσει εσείς σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης και ετερολόγου σπερματέγχυσης, έχετε αντιμετωπίσει θέματα αμφισβήτησης πατρότητος. Όχι απευθείας σε εσάς, αλλά εμέσως πλέον, διότι. Ήτανε σε πελάτες σας. Υπάρχει ζευγάρι από τη Λάρισα που πήγε στο Λονδίνο, έκανε με εξωσωματική γονιμοποίηση με ετερόλογη, με άλλο σπέρμα, γιατί δεν είχε σπέρμα ο σύζυγος, και μετά από 6 χρόνια ο σύζυγος το μετάνιωσε και χώρισε και ζητάει και την αποποίηση πατρότητος. Και δεν την αποποίηση πατρότητος. Το ζητάει στα δικαστήρια. Δεν πρέπει να αποδείξει ποτέ, βέβαια ότι. Δεν θα το πετύχει ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει που έχει φτάσει. Η ιστορία αυτή. Και τέτοια περιστατικά μπορεί να έχουμε. Θα ανακυκνώσουν, να πολλαπλασιαστούν. Έχουμε λοιπόν τα προβλήματα αυτά, όπως τα λέτε, ηθικά και δεοντολογικά. Έχουμε τα νομικά προβλήματα, έχουμε τα θέματα ελέγχου υγείας δοτών, έχουμε τα θέματα ανευρέσεως δοτών. Γιατί το πρόβλημα διωγγούται, να το πούμε έτσι, και την αγωνία. Και να επισημάνουμε και πάλι ότι το 50% των κρουσμάτων, των περιπτώσεων στηρότητας. Είναι στους άντρες, ανήκουν στους άντρες γιατί παλαιότερα λέγαμε 50-50. Το σύνολο. Είναι 50-50, αν δεν κάνω λάθος, ρωτά τους γυναικολόγους. Διωγγώνεται. Τα τελευταία 50 χρόνια το σπέρμα έχει πέσει κατά 50% και πέφτει κατά 1.800.000 το χρόνο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει με τις επόμενες γενιές. Αυτά είναι επίσημα. Αυτό είναι συγκλονιστικό σαν πρόβλημα. Είναι επίσημα. Αυτό είναι το οκτάστηλο. Και αυτό το τελευταίο. Αυτό είναι το οκτάστηλο. Αυτό αυτή είναι η δυσάρα. Αυτό είναι το οποίο έχει δημοσιευτεί. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και αν λάβουμε υπόψη μας το πιο έγκριτο περιοδικό.
Το, New το οποίο όμως θα μου επιτρέψετε να το πω, έχει περάσει ντούκου αυτό το δημοσίευμα. Αυτό είναι πολύ έχουμε σημαντικό. Έχουμε πει για άλλα πράγματα. Εδώ έχουμε... είναι για το σπέρμα, το έκανε σε διεθνή συνέδριο και μπήκε σε 3 εκατομμύρια φύλλα. Πόσο η ανδρική γονιμότητα είναι υπόπτυχη. 50% κάτω το και αυτό είναι πραγματικό. Βέβαια, συμφωνώ. Και αυτό είναι το πλέον έγκριτο περιοδικό, ε? Το New England Medical Journal. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς βρίσκετε εσείς τους δότες τώρα, πέστε μου. Πώς ξεκινήσαμε. Στο χρόνο που μας απομένει, όχι έχουμε αρκετό πιστεύω, ακόμη έτσι δεν είναι κύριε Βελάνη, έχουμε αρκετό. Πώς βρίσκετε τους δότες, είναι αυτοί, πώς κάποιος νεαρός καταφεύγει σε εσάς και επειδή εγώ δεν πιστεύω ότι πάει να κάνει κοινωνική προσφορά, αλλά πάει να βγάλει κάποιο χατζηλίκι, παίρνει κάποιο 10.000 αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Παραπάνω, περισσότερο. Πόσο είναι, πέστε μου κύριε Βελάνη. 15.000 παίρνει. 15.000 για κάθε δόση σπέρματος, έτσι. Συγκεκριμένα. Λοιπόν, για να το πούμε, για να μην αφήνουμε κενά. Το σπέρμα λαμβάνεται με αυνανισμό έτσι σε ειδικό προφυλακτικό κανονικά. Και πηγαίνει μετά για επεξεργασία μέσα και περνάει σε αμπούλες που καταψύχονται. Εντάξει. Όχι προφυλακτικό γιατί το σκοτώνει. Σε ειδικό συλλέκτη. Σε ειδικό συλλέκτη, όχι μάλιστα. Σε προφυλακτικό. Γιατί μάλιστα. Σκοτώνει, έχει την πούτρα που σκοτώνει το σπέρμα. Λοιπόν. Αχα, μάλιστα. Και είπαμε για 6 μήνες αυτό. Καραντίνα. Είναι για 6 μήνες. Πόσο καιρό, κύριε Τρομπούκη, έχετε φυλάξει εσείς σπέρματα. Αυτά τα σπέρματα που έχουμε εμείς φυλαγμένα από το 1986. Είναι όχι για τράπεζα σπέρματος και διάθεση. Συνεργάζομαι με τον Άγιο Σάβα, με τον διευθύντη Άγιο Σάβα που κάνει τις χημειοθεραπείες, τον ογκολόγο, και μου στέλνει κατά διαστήματα, τακτά διαστήματα. Α, να πούμε και τις τακτά διαστήματα, μικρούς άντρες, δηλαδή σε ηλικία κάτω των 40 ετών που είναι ανήπαντροι και δεν έχουν παιδιά, και πριν αρχίσουν τη χημειοθεραπεία ή τις ακτινοβολίες. Γιατί έχουν υποστεί ένα καρκίνωμα. Γιατί από καρκίνωμα όρθιος κλπ. Εναποθέτουν το σπέρμα σε 2-3 δόσεις και το